Το σχόλιο σου θα ήταν για την α, υπόθεση της επίθεσης του κυρίου Μπουτάρη. Ωστόσο, δεν απέχουν και πολύ τα δύο θέματα. Έτσι, δεν μας αρέσουν οι δικαστές και οι αποφάσεις που λαμβάνουν μπουκάρουμε μέσα στο, και στο δικαστήριο και τα σπάμε. Δεν γουστάρουμε τον Μπουτάρη, χτυπάμε τον Μπουτάρη. Ή δεν μας αρέσουν οι συμβολιογράφοι επειδή κάνουν πληστηριασμούς και πάμε με βαριοπούλες και τους πάμε τα γραφεία. Ε, θέλω να πω... Πρέπει να ξαναπιάσουμε μια συζήτηση την οποία την αρχίσαμε στραβά και με τον στραβό τρόπο κυριάρχησε. Θυμάμαι ότι νομίζω ήταν 2013, ο κύριος Κατρούγκαλο, που είναι τώρα διάσημο για το νόμο που συζητιέται στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, έγινε διάσημο μέσα σε μια νύχτα. Έγινε σταρκ, κυριολεκτικά και εκτοξεύτηκε. Έγινε βουλευτή και υπουργό, όχι από την πλατεία. Εμφανίστηκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή mm. με θέμα. Τέτοια σαν αυτά που συζητάμε τώρα, και είπε Η βία δεν είναι πάντα καταδικαστέα. Υπάρχει βία και βία. Ε, υπάρχει βία που είναι απολύτως δικαιολογημένη και νομιμοποιημένη και η βία που υπάρχει βία που είναι. Ε, 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 νο, ε, ε, υπάρχει καταδικαστέα, θέλω να πω, αλλά υπάρχει και νομιμοποιημένη. Αυτό το κατρουγκάλιο θεώρημα νομίζω ότι επικράτησε στο δημόσιο βίο. Ήταν το ότι εάν χτυπάμε τον μπάγκαλο, εάν γιαορτώνουμε τον μπάγκαλο, είναι μια χαρά. Εάν μαχαιρώνουμε το φύσα, είναι κακό. Δεν λέω ότι το γιαούρτι και το μαχαίρι είναι το ίδιο πράγμα. Προφανώ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά η βία είναι βία. Και από τη στιγμή που καθιερώθηκε και έγινε αποδεκτό σε ένα μεγάλο μέρο τη κοινή γνώμη και κυρίω του πολιτικού κόσμου ότι όταν η βία έχει στόχο ανθρώπου που δεν χωνεύουμε, κανένα πρόβλημα. Ενώ όταν η βία έχει στόχους ανθρώπου που είναι δικοί μα, έχουμε πρόβλημα. Από τη στιγμή που αυτή η διάκριση καθιερώθηκε, έχουμε πάρει του κακού τη σκάλα. Ναι, και, και πρέπει τώρα... κανεί να σκεφτεί και τι προεκτάσει μπορεί να έχει όλο αυτό. Οι δηλαδή, το ε, είναι πολύ απλές, το, τις έχει πει, το, πει πριν από... Δεν μ' αρέσει συμπεριφέρομαι βία το οτιδήποτε, το καθετί, ο, ο το τρόπος πει πει που μου μιλάς, χρόνια... ο τρόπος που με εξυπηρετεί κάποιος ναι. σε, σε ένα μαγαζί, οτιδήποτε. Δηλαδή ε, αυτά είναι, είναι πράγματα τα, τα οποία υποτίθεται ότι σε αυτή τη χώρα είχαν λυθεί. Υπήρχαν ναι, κάποιοι κανόνε, υπήρχε δεν ένα πλαίσιο λυθεί. μέσα στο οποίο η... λειτουργεί ο άνθρωπος. Έχουμε μπει σε ένα κύκλο όπου η βία είναι διάχυτη. Το τι σημαίνει αυτό και γιατί δεν πρέπει να κάνουμε διάκριση το έχει εξηγήσει ο Μάνος Χατζηδάκης εδώ και 40 χρόνια με εκείνη την περίφημη φράση. Αν βλέπεις το πρόσωπο του τέρατος και δεν τρομάζει, πάνε να πει ότι άρχισε να του μοιάζει. Εμείς είδαμε πολλές φορές αυτά τα 10 χρόνια το πρόσωπο του, τρα... του τέρατος και κάποτε δεν τρομάξαμε ή κάποιοι από εμά δεν τρομάξαμε. Και τώρα είναι φανερό ότι. Συνειδητοποιούμε ότι μοιάζουν. Το... Οι σκηνέ τη επίθεση στο... στον Γιάννη Πουτάρη είναι σοκαριστικέ από μόνε του. Είναι ακόμη πιο σοκαριστικό το κύμα μίσου που εξαπολύθηκε στα μέσα κοινωνική δικτύωση το επόμενο 24ωρο. Και είναι δυο φορέ χειρότερο αυτό που συνέβη σήμερα. Το ότι έγινε αυτό που έγινε. Στο δρόμο, στη μέση του δρόμου, μέρα μεσημέρι, χτύπησαν τον δήμαρχο τη Θεσσαλονίκη. Ε, όχι μόνο το, 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 την προσωπικότητα, αλλά και τον, την ιδιότητα, τον εκπρόσωπο ενό θεσμού. Δημοκρατικού θεσμού, εκλεγμένου. Και. Αντί σύσσωμα τα πολιτικά κόμματα να ομονοήσουν και να καταδικάσουν και να ξανασκεφτούν τι έχουμε κάνει στραβά στην αντιμετώπιση τη βία, βρήκαμε ευκαιρία να τσακωθούν η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση, με την εξωφρενική. Γιατί τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να την κατηγορήσει για πάρα πολλά, και εγώ την καταγορώ για πάρα πολλά, αλλά ότι υποκινεί τη βία μου φαίνεται λίγο εξωφρενικό. Λοιπόν, Παύλο, να σε ευχαριστήσω.